Η σύλληψη του 45χρονου ήρθε μετά από πληροφορίε που είχαν φτάσει στο τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων Μιλοποτάμου για τη δράση του. Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε χθε το μεσημέρι στο σπίτι του 45χρονου και στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ηρακλείου, έφερε στο φω ναρκωτικά, όπλα και φυσίγγια, γεμιστήρε αλλά και ζυγαριά. Πιο συγκεκριμένα στο σπίτι του άνδρα που κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερο από ένα κιλό κάναβης. 1.294 γραμμάρια, τα οποία όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, τα είχε για δική του χρήση. Οι πράξεις που του αποδίδονται είναι κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κατοχή όπλων. Τα όπλα είναι παλιά όπλα, παλιά κοιμήλια τα οποία είχαν έρθει στην κατοχή του από κάποιου συγγενεί που έχουν αποβιώσει ε, σχετικά με τα, με, με τα, με τα ουσίες, ε, ο ίδιος είναι χρόνια, χρόνιος ε, ήταν αποκλειστικά για δική του χρήση, Δεν, ε, δηλαδή αποκλειστικά για δική του χρήση είναι η κατοχή των ναρκωτικών ουσιών. Ο 45χρονο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, έχοντα να αντιμετωπίσει και κατηγορίε για οπλοκατοχή. Αφού μεταξύ άλλων στο σπίτι του βρέθηκαν τρία όπλα, 826 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και γεμιστήρε, με το 45χρονο να φαίνεται να υποστηρίζει πω τα όπλα ήταν αντίκε που είχαν φτάσει στα χέρια του από συγγενεί του στο παρελθόν. Τα όπλα είναι κοιμήλια, δεν είναι όπλα τα οποία ουσιαστικά έχουν την χρήση που θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε. Είναι όπλα του Γερμανικού πολέμου και έχουν το χαρακτήρα του κοιμηλίου. Το κυμηλίο, τα όπλα είναι κοιμηλία. Και τα φυσίγγια αντίστοιχα. Και τα φυσίγγια αντίστοιχα. Από τα όπλα όμω δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι και λειτουργικά. Όταν θα προηγηθεί η βαλιστική πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να δούμε κατά πόσο τα όπλα είναι λειτουργικά, θα αποφανθούμε. Αλλά τα όπλα αυτά είναι τουλάχιστον 40-50 χρόνια σε αποθήκε, αποθήκε συγγενών. Μάλιστα, σε δηλώσει του, συνήγορο του 45χρονου κατηγορούμενου υποστήριξε ότι τα όπλα είναι τόσο παλιά που δεν έχει γίνει αντιληπτό αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπω και τα φυσίγγια. Εκτό των άλλων, στην οικία του συλληφθέντα στην περιοχή του Γιώφυρου, οι αρχέ εντόπισαν και κατέσχεσαν μια ζυγαριά, έναν ασύρματο φορητό ποποδέκτη, πλήθο νάιλων συσκευασιών και σπόρου κάναβη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου.